Να ήδη κρατήσουμε δεύτε τα σκύρα σημών και άσαμε άλμα και τη Θεοπίκαρη εν πως θα κρατάζονται και τα υπρόστασία αυμάτα τα θεωμένο και τα ισοτηρία ότι πάντως εμπόδιο και τα Καλημέρα σας, βρισκόμαστε στην Κηθυρούπολη, στον Άλυμο. Πίσω μας βρίσκεται η Παναγία μας η Μυρτιδιώτισσα και σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η κοπή της πίτας των Κηθυριακών Σωματείων της Αττικής, αλλά και η Παγκυθριακή Συνέλευση εδώ στην Αττική. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την πρόεδρο και τον διοικητικό συμβούλιο.
Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρία τη Καπαδοκία.
Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπληξον ευθυμάς τους τα δώρα τα αυτά ευθερπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σουραγίους δωρεά σου ότι επί σύ επίβλεπεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον εν αγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων σε παρόν, ότι που και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες της Παναχράντους μητρός της και μητιδιωτήσεις του Εραγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου της Αγίας Οσιών Παρθενομάρτυρας Ελέσης των Συμπατρασμών Θεοδόρου και πάντων σου των Αγίων. Δόξα σε ο Θεός, η επίσημον, Κύρια, δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την Κερίνθια, Ήγη, στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα, Άγιε, ευλόγησον. Ο Αναστάσεκ των Ιγρών Χριστός, ο Αληθινός θεσιμών. Τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών, Θεοτόκου και Παρθεμαρίας, τις και μερικιδιωτήσεις, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας του τιμίου ρεπαραδίων θεοδυνάμενα σωμάτων, ηγεσίας του τιμίου δόξου προφήτου Προδρόμου και Βασιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Ιερφών, των Αγίων Δόξων και Καλλιγίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Νέων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Σύμπατρο Μόνο Θεοδόρη, τη Αγία Εντόξα, ο Παρθενομάρτο, Ελέσσα, ο Σύμπατρο Μανθήμου, Κρέα και Φωνία, προστατών τη των Γηθήρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη. Και των Οσίων Πατέρων ημών, Μακαρίου Αιγυπτίου, Μακαρίου Αλεξανδρέω. Και του Οσίου Πατρό ημών, Ελευθίου του Γαλλισιώδου, του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού και του Αγίου Αρσενίου και Κυρασών, την Ιερά Μνήμη. Του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών,
εις δόξαν και τιμήν της υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, της κερμηθεδιοθύσης. Εις ημίν και μίμην του Αγίου Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας Ορνοφάντος του Μεγάλου και των κυθυρίων προστατών Αγίων. Αμήν. Χρόνια πολλά. Κύριος Πρόεδρος, θα συνεχίσει. Διευκόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά. Προχώρησε.
γεμάτη στην ευτυχία σήμερα το νιώθω εδώ και το βλέπω όλους τους κυρίους που το είχαμε παιδί μου, ενωμένοι, αγαπημένοι, τα σωματεία μας όσο το λέω ανωτερωμένα και να έχουν ένα κοινό παραγωγμαστή, μεγάλη αγάπη τους για την ιδιαίτερη πατρίδα της ταχύτητα. Θα δώσουμε το κάθε τι, σας το διαβεβαιούμε, το βλέπετε. Αγαπάμε την πατρίδα μας, όμως θέλουμε και κάτι παραπάνω. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Οι πρωτοβουλίες ανήκουν στους φορείς, τους θεσμικούς. Εμείς πίσω ακριβώς από βάθους γνώριζαμε τις δυνάμεις. Ας αφήσουμε. Εμείς είμαστε και ας πούμε είσαστε κι εσείς οι άλλοι, όλοι μας. Ας βάλουμε στα συνήθιμά μας, αυτό που λέμε στο Τσιρίγο, το συγχέριο, που δεν εννοείται μόνο βοήθεια χειρολογική, αλλά και βοήθεια ψυχική και περίσσευμα καρδιάς. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά να έχετε με υγεία και ευτυχία. Θα ήθελα οι φορείς που γονάνε για αυτό το θέμα
πρόθεσμα αυτή τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Ωραία. Συνάντηση των ηλικιών της Αγγίρων για το πλέον θέμα του Παγόλου. Ο Σεβασμιότατο θα μας ενημερώσει για αυτή τη συνάντηση και θα διαβάσω και το ψήφισμα το οποίο βγήκε εκεί, το οποίο ενδεχομένως δεν έχουμε καμία αντίληψη εμείς τα κυπριακά σωματεία να τους υπογράψουμε. Δεν θα ακολουθήσει η συζήτηση εκεί. Θα μας ενημερώσει ο Σεβασμιότατο. Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλήσαντες ότι δεν υπάρχουν κάτω και άνω, ούτε μέσα Δήμος και έξω Δήμος. Είμαστε όλοι οι θύβοι και απλώς τοπικά βέβαια μιλάμε για το νησί μας κάτω, που είναι και λίγο πιο ζωήδη από εμάς εδώ. Και θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε μία σύναξη, συνέλευση, πανκυθυραϊκή, πραγματικά πανκυθυραϊκή, στην Παναγία μας την Κρυπτιώτησα, την περασμένη Κυριακή. Αναποκρίθηκαν πάρα πολύ, εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία και από όλες τις τάξεις του νησιού, με πολύ θέρμη και ομοψυχία. Το είδα αυτό έτσι και το χάρηκα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Αυτή η συνέλευση κράτησε 2 ώρες. Δόθηκε ο λόγος στους δημοτικούς άρχοντας, στον Ιδιοδήματο, δημοτικούς άρχοντας, στον περιστάμενο βουλευτή και στους φορείς εκεί του νησιού. Και όλοι τοποθετηθήκαμε πάνω σε αυτό το κέριο και φλέγον θέμα της ανθρωπαϊκής συγκοινωνίας. Και κανείς βέβαια δεν διαφώνησε ότι η γραμμή Πειραιάς, Κύθυρα, Κύθυρα, Κρήτη, Ήθιο, όπως γίνεται, πρέπει να γίνεται και να συνεχιστεί, γιατί επί πολλές δεκαετίες αυτή η γραμμή εξυπηρετεί το νησί. 2 γραμμές, η τοπική γραμμή με την απέναντι στεριά, αλλά και η περιφερειακή, και επομένως 2 γραμμές είναι κάτι το απαραίτητο για το νησί μας. Κάτι το οποίο το χαρήκαμε τόσα χρόνια, 6 χρόνια, και νωρίτερα εγώ από τότε που ήρθα, ήταν 2 τα πλοία. Για ένα μικρό διάστημα είχαμε ένα κενό και στη συνέχεια είχαμε αυτή την κατάσταση μέχρι πρώτη μας. Γι' αυτό ενώσαμε όλες τις φωνές μας. Και πράγματι με ομοψυχία είπαμε και με ευπρέπεια, να σας το πω αυτό, πολύ το χάρηκα αυτό. Δεν ξέφυγε κανείς μέσα στον χώρο της Παναγιάς μας, γιατί η Παναγία Μητέρα μας ενώνει όλους. Και πράγματι σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα εκφράσαμε αυτό το οποίο είναι επίσης και πεποίθησης όλων. Να μην σας κουράσω, αφού ζητήσατε να διαβάσουμε το ψήφισμα. Το ψήφισμα τα λέει όλα, ποιοι ήταν και τι ελέγχουν. Αν ήθελε κάποιος να βοηθήσει να το διαβάσει, έτσι. Ποιος θα ήθελε έτσι να... Να έχει φωνή καλύτερη. Πανκυθυραϊκή συγκέντρωση στην Παναγία Μητριώτησα Κυθύρων, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014. Στην Ιερά Μονή Μητριών Κυθύρων σήμερα, Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 11 π.Μ. πραγματοποιήθηκε πανκυθυραϊκή σύναξη με τη συνεργασία του Δήμου Κυθύρων Αντικυθύρων και της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων Αντικυθύρων,
Συμμετείχαν ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Κυθήρων Αντικυθήρων, ο βουλευτής Α. Πειραιώς και Γύσων κ. Θεόδωρος Δρίτσας, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρόεδροι τοπικών συλλόγων και σωματείων και ένα μεγάλο αντιπροσωπευτικό πλήθος του κυθηραϊκού λαού. Συζητήθηκε διεξοδικά το πολύ σοβαρό και ζωτικό θέμα της μη διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των νησιών μας, Κυθήρων και Αντικυθήρων, με Πειραιά, Πελοπόννησο και Κρήτη, και μετά δύο η σύσκεψη, διαβούλευση, αφού τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορέων και συλλόγων, προέκυψε το ακόλουθο ψήφισμα που απευθύνεται στην κυβέρνηση της χώρας μας, το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου, την εταιρεία ΛΑΝΕ και κάθε αρμόδιο φορέα. Πρώτον, παραϊκό έντυμα και αξίωση των νησιών μας, Κυθήρων και Αντικυθήρων, είναι η διατήρηση δύο γραμμών ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και δύο πλοίων, του περιφερειακού και του τοπικού, που θα συνδέουν τα νησιά μας με την πρωτεύουσα, το διοικητικό μας κέντρο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, το πρώτο πλοίο, και το δεύτερο με την Νεάπολη της Λακωνίας. Δεύτερον, θεωρούμε ανακριβή και εξωπραγματική την πληροφορία η οποία μεταδόθηκε πρόσφατα από το επίσημο βήμα της Βουλής των Ελλήνων ότι ο λαός των Κυθήρων και Αντικυθήρων δεν θέλει το περιφερειακό πλοίο, κάθε άλλο. Η σύσσωμη αντίδραση του κυθηραϊκού λαού που ένα χρόνο πριν ήταν όχι για την παρακόλληση της εκτέλεσης της περιφερειακής ναυτιλιακής γραμμής από το Κορνάρος της εταιρείας ΛΑΝΕ, αλλά για την αποτροπή της προσέγγισης του πλοίου αυτού στην Νεάπολη για το επιδοτούμενο εβδομαδιαίο δρομολόγιο Νεάπολη Κύθηρα Αντικύθηρα και για ένα πρόσθετο απογύθιο Κύθηρα. Η δυναμική μας εκείνη αντίδραση έγινε για να μην εξωστρακιστεί και εξοβελιστεί έμεσα το τοπικό πλοίο Πορφυρούσα, το οποίο επί εξαετία περίπου προσφέρει πολύτιμες και ανεκτήμητες υπηρεσίες στον τόπο μας. Τρίτον, αξιούμε από το Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου και την κυβέρνηση της χώρας μας να μην καταργηθεί η επί πολλές δεκαετίες εκτελούμενη περιφερειακή ναυτιλιακή γραμμή που συνδέει τα νησιά μας με τον Πειραιά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ούτε η μέχρι τώρα χορηγούμενη επιδότηση, επειδή θεωρείται ασύμφωνη και επιζήμια οικονομικά επιχείρηση. Η μητέρα Ελλάδα μας πρέπει πρώτιστα να εξυπηρετεί τις άγονες και αθλητικές αυτές περιοχές μας και όταν ακόμη αντί για κέρδος αποφέρουν έλλειμμα. Εδώ χρειάζεται η αμέριστη κρατική πρόνοια και προστασία. Τέταρτον, η συγκοινωνιακή μας σύνδεση με την πιο κοντινή στεριά εξυπηρετεί μεν άριστα τους εμπορικούς σκοπούς μας, αλλά όχι και την ευκαιρή μετακίνηση των συμπολιτών μας προς το διοικητικό μας κέντρο, την πρωτεύουσα του κράτους μας. Για τους ηλικιωμένους και υπερήλικες συμπατριώτες μας, Κυθήριους και Αντικυθήριους, που μετακινούνται προς την Αθήνα Πειραιά για την υγεία τους, τις όποιες υποχρεώσεις των και την επίσκεψη οικείων και συγγενών τους, η μέσο νεαπόλεως και εν συνεχεία η διαξηράς μετάβαση προς το λεκανοπέδιο της Αττικής είναι όχι μόνο προβληματική και ταπανηρή, αλλά και ανέφικτη. Αλλά και δεν είναι καθόλου συντομότερη η διαξηράς αυτή διαδρομή, όπως λέγεται από αρμοδίους. Πέμπτο, το Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου και η εταιρεία ΛΑΝΕ θεωρούμε ότι πρέπει να αναλάβουν τις νομικές, ηθικές και εθνικές ευθύνες, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους. Να μην καταδικάσουν οριστικά τα νησιά μας σε αποκλεισμό από τους τρεις τουριστικούς πυλώνες, Πειραιά, Πελοπόννησο και Κρήτη, ούτε σε μαρασμό και αποδυνάμωση.
δημόσιας υπηρεσίας, όπως το επαρχείο, ποτέ, ΔΕΗ, ΔΟΗ, έφυγαν από τα νησιά μας. Να χάσουμε και την αρτοπολική μας συγκοινωνία και τη σύνδεση. Τι θα απομείνει πια στον τόπο αυτό. Έκτον, είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο και με κάθε θεμητό μέσο, επικαλούμενοι την επιμηγορία της δικαιοσύνης της πατρίδος μας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τα δικαιώματά μας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας Αιγαίου και η εταιρεία ΛΑΜΕ, σεβόμενη την υφιστάμενη σύμβαση και τις νομικές τους υποχρεώσεις, έχουν την ευχέρεια όχι να καταργήσουν ή να μετακινήσουν την θαλάσσια αυτή γραμμή, αλλά να τροποποιήσουν τη δρομολογιακή κίνησή τους λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων και της οικονομικής δυσπραγίας. Δεν είμαστε οι μόνοι άγνωστοι προβληματικοί κατά τους οικονομολόγους ναυτιλιακή γραμμή, αλλά υπάρχουν και άλλες 20. Γι' αυτό αξιούμε να τύχουμε ίσης μεταχείρισης. Θα είναι ανήθικο και αχαρακτήριστο, ενώ ακόμη υφίσταται η σύμβαση με την εταιρεία ΛΑΝΕ και αναγράφεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας Αιγαίου και της εταιρείας ΛΑΝΕ η εξαγγελία εκτέλεσης δρομολογίων μέχρι τέλους Αυγούστου του 2014, πράγμα που επιφέρει σύγχυση στους επιχειρηματίες του νησιού μας και το τουριστικό κοινό, να μετακινηθεί το Κορνάρος σε άλλη γραμμή μαζί με την επιδότησή του που είχε ως τώρα για τη δική μας θαλάσσια γραμμή. Αυτό λοιπόν είναι αχαρακτήριστο, είπαμε, και αλήθικο. Και έρχομαι, ζητούμε την κατανόηση και την κρατική πρόνοια και μέρημα στο ξύκατο και ανεπίδητο ακόμη αυτό πρόβλημά μας. Οι παρισάμενοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών, φορέων, συλλόγων, σωματείων, Δήματος Μητροπολίτης και όλα τα σωματεία. Thank you.
όλους. Θα είμαστε μια χαρά. Θέλει συζήτηση χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς σκέψεις. Έλα εδώ. Καλό είναι. Για να πάμε μπροστά. Όλα γίνονται. Έχουμε δύναμη μεγάλη. Και μπορούμε να το κάνουμε. Μακάρι ο Χάρης να τους υποφύζει. Μυρκεντώνησα όλους και εμάς τους επάνω και τους κάνω, ιδίως τους κάνω, γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Έτσι δεν γίνεται. Εσύ είμαστε οι δεύτεροι. Οι πρωταγωνιστές, οι φορείς, όπως είπα, είναι τους μεταφυμένους. Κύριε Κυπριώτη, σχετικά με το ψήφισμα που θα διάβασα σε Μαθηματικό Μητροπολίτη, με την πρώτη, με τον πρώτο λόγο. Πιστεύω ότι ήταν σε σωστές βάσεις. Πιστεύω γενικά. Άρα και σαν αδελφό θα το υπογράψω. Βεβαίως, πιστεύω έτσι. Πιστεύω γιατί εμείς δεν θέλαμε το σύστημα που υπήρχε τη συγκοινωνία ήταν το σωστό. Έτσι πήγε το και από κάτω και από πάνω. Τώρα, αν είχε μια προσθετική γραμμή, ξέρω εγώ κάθε εκλογή θα πολέμη και αυτό δεν είναι. Έτσι παραπάνω, γιατί πολλές φορές δεν μπορούσε να πει. Αλλά και από εδώ πάνω καταλαβαίνω την ανάγκη των σπέρνων μεγάλων να έχει έστω το πάνι. Το πάνι είναι να μην χαθεί να μην χαθεί από τα χέρια μας. Πώς θα τη διαχειριστούμε είναι άλλο πράγμα, αλλά πάντα με συζήτηση με την πολιτεία. Η πολιτεία πρέπει και αυτή να σκύψει στα προβλήματα. Γιατί η ζωή του κράτους δεν είναι μόνο η πολιτική Ελλάδα, είναι τα μικρά νησιά. Εδώ κοντεύουμε να κάνουμε κοντζά πόλεμο με την Τουρκία για μια λαταρέα που λέγανε στον Τσιμπικό για τα ίμια. Έτσι έλεγε ένα Τσιμπικό. Ένα Τσιμπικό που λένε για μια λαταρέα θα κάνουμε πόλεμο για να πούμε τα ίμια. Όχι για νησιά με ζωή που είναι η ζωή της Ελλάδος, η ύπαρξη. Λοιπόν, πρέπει να σκέψουμε την πολιτική μας χώρα, αλλά και τι μας χωρίς, να βάλουμε τα χέρια κάτω, να γίνουμε πρωταγωνιστές και εμείς με τα σωματεία εδώ, όπως πάντα ξέρεις, πίσω, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς τίποτα. Μάλιστα, κύριε Βρετέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κοντά μας έχουμε τον Σεβασμιώτατο, τον Μητροπολίτη του Σύρου, τον κύριο Σεραφείμ. Σεβασμιώτατε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία έχουμε. Μόλις ολοκληρώθηκε η εορταστική αυτή εκδήλωση εδώ στον Άλυμο, στην Κυφυρούπολη του Αλίμου, κάτω από την Παναγία μας του Μητριώτη και τη σκέπη της, όπου τα κοινωνικά σωματεία της Αττικής έκοψαν την πίτα τους. Και εσείς φυσικά την ευλογήσατε. Και η φωνή των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που είναι κάνουν παιδί.
που είναι πάρα πολύ, και να πούμε ότι εξυπηρετούνται τα μέγιστα από το περιφερειακό πλοίο. Και από το τοπικό φυσικά, αλλά και από το περιφερειακό. Το περιφερειακό είναι πάρα πολύ παρέχεια. Γιατί έχουμε ανθρώπους μεγάλους, και δεν είναι σωστό οι άνθρωποι αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσω την απόλυτη. Δεν έχουν βέβαια και βιοτυχή όλοι. Και μαθαίνουν σε αυτοκίνητα να το περιμένουν, να διαδηλώσουν στην Νάπολη. Είναι πολύ δύσκολη παράσταση. Ταλαιπωρία. Είναι γι' αυτό, αυτό το οποίο είχαμε 6 χρόνια, αυτά τα δύο πλοία, θέλαμε να συνεχιστεί. Δύο γραμμές, δύο πλοία. Έστω και με κάποιες τροποποιήσεις. Αυτό εντάξει. Είτε στην ευκαιρία και της εταιρείας και του κοινωνικού. Το λέμε μέσα στο ψήφι. Και ευχόμαστε ότι αυτό να γίνει πράξη. Ο λόγος να γίνει πράξη. Συμβασμιότατε. Να το ακούσουν οι αρμόδιοι, η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, η εταιρεία να ναι, να το ακούσουν, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες και να μην διακοπεί κάτι το οποίο τόσο ωραία γινόταν όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και τον αγώνα, τον άγνωστο αγώνα που επιτελείτε όλο αυτό το διάστημα. Με όλη την καρδιά, γιατί πρέπει να λύνονται και τα βιωτικά θέματα και τα πνευματικά βέβαια, σαν θεματική δυναμής, αλλά και τα βιωτικά, αυτά τα οποία αφορούν τη ζωή των ανθρώπων. Της Επιτροπής Εμπορίου Περιουσίας Κυφύρων και Αντικυφύρων, τον κύριο Στράτο Χαρχαλάκη. Κύριε Χαρχαλάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους κυφύρους και τους αντικυφύριους και όχι μόνο σε όσους μένουν στην Ελλάδα, αλλά και στους απόδημους που μέσω του ίντερνετ βλέπουν και το ιστολόγιο σας και τις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κοπή της πίτας των κυφυριακών σωματείων. Εκπροσωπήσατε την Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας Κυφύρων και Αντικυφύρων. Ωστόσο, είδαμε ότι περιορίστηκε στην κοπή της πίτας η εκδήλωση και στην ανάγνωση του ψηφίσματος, ενώ αρχικά γνωρίζαμε και για μια κουβέντα ευρύτερη σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυφύρων και των Αντικυφύρων με τον Πειραιά και την Κρήτη. Ποια είναι η τοποθέτησή σας? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω να σχολιάσω κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη σημερινή διαδικασία. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους Προέδρους όλων των κυφυραϊκών σωματείων για αυτή την εκδήλωση και είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα πολλά κυφυραϊκά σωματεία της Αθήνας με μία φωνή κάνουν αυτή την ετήσια κοπή της πίτας, γιατί νομίζω ότι η πολυδιάσπαση σε περιόδους που ζούμε δεν είναι καλή. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι την παντελή απουσία σήμερα εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής, με μόνη παρουσία το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Βρετό Πρωτοψάλτη. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Έπρεπε κάποιος εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής ή ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος ή κάποιος από τους αντιδημάρχους να είναι σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα λάθος. Και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία που τηρήθηκε, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι έχω συγκεκριμένη άποψη. Θα ήθελα σίγουρα να γίνει κάποια συζήτηση ευρύτερη, όπως έγινε την προηγούμενη Κυριακή στην Παναγία του Μαρτυριώτησα στα Κύθυρα. Κρίθηκε ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Νομίζω ότι το ψήφισμα το οποίο ελήφθη και το οποίο σήμερα αναγνώστηκε από τον Μητροπολίτη μας καλύπτει όλους. Θέλω όμως να πάω ένα βήμα πιο πέρα και να επιμείνω στο θέμα των νομικών ενεργειών. Και πρώτα απ' όλα θέλω να επιστρέψω τους χαρακτηρισμούς, ανοησίες και δικομανίες σε όσους τους εξέπεμψαν. Δεν με χαρακτηρίζουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί και τους επιστρέφω. Και θέλω να πω ότι η μόνη λύση να ασκηθεί σοβαρή πίεση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στην πλειοκτήτρια εταιρεία, γιατί η ΛΑΝΕ δεν είναι άμερη αυτήν για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν τα ρίχνουμε όλα στο Υπουργείο, δεν θα μας φταίει πάντα μια κακιά κυβέρνηση. Υπάρχουν και άλλες ευθύνες. Η μόνη λύση λοιπόν να ασκηθεί σοβαρή πίεση είναι οι σοβαρές νομικές ενέργειες. Και δεν σας κρύβω ότι το 99,9% των συμπατριωτών μας και κυθυρίων και αντικυθυρίων ταυτίζονται με αυτή την άποψη που έχω εκφράσει, εκτός από μια πάρα πολύ μικρή και ισχνή μερίδα που για κάποιους δικούς τους λόγους διαφωνούν σε αυτή τη διαδικασία. Άρα η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας θα είναι δίπλα στους αντικυθύρους που ήδη έχουν ασκήσει εξώδικη διαμαρτυρία προς τον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Ναυτιλίας. Αυτό είναι σαφές και πρέπει να σας πω ότι την εντολή προς τον δικηγόρο να κάνει το εξώδικο την έχω συνυπογράψει και εγώ και ως αντικυθύριος αλλά και ως πρόεδρος ενός θεσμού, ο οποίος θεσμός αφορά και στα αντικύθυρα και μάλιστα είναι και ο μοναδικός θεσμός, αν θέλετε, των δύο νησιών που επίσημα στον τίτλο του στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρει και αντικυθύρων. Εγώ λοιπόν επιμένω στις νομικές ενέργειες. Να πω και κάτι άλλο, ότι πριν λίγες μέρες το δημοσιεύσατε κι εσείς,
κατατέθηκε μία ερώτηση στη Βουλή από 5 βουλευτές σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ρίζας της νησιωτικότητας στις εκτελεστικές πράξεις. Αυτό δεν είναι καινούριο, ούτε ανακαλύψαμε την πυρίτιδα έτσι ξαφνικά. Εγώ τα έχω πει αυτά και τα έχω γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και κάποιοι δυστυχώς κοροϊδεύουν και λένε τι σας λέει ο Χαρχαλάκης, σας λέει για νησιωτικότητα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είδαμε ότι έγινε ερώτηση στην Βουλή για αυτό το θέμα. Δεν πρέπει να θυμόμαστε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μόνο στις περιπτώσεις για τον ντίζελ, για τις βενζίνες, για τα αυτοκίνητα ή για τα κλέβια. Υπάρχει νησιωτικότητα, είναι κατοχυρωμένη νομικά και πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω κάνει ήδη επαφή με την αρμόδια διεύθυνση μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έχω μιλήσει σχετικά με το θέμα της σύμβασης της ΛΑΝΕ, διότι η προκήρυξη για τις άγονες γραμμές των κυθύρων και των αντικυθύρων αναφέρει συγκεκριμένους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω κάνει μια πρώτη επαφή λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αρχικά μου είπε ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα εθνικής δικαιοδοσίας πρώτα απ' όλα, δηλαδή δεν έχει άμεση εμπλοκή. Ωστόσο, μου άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο. Εάν δεν δικαιωθείτε, μου είπε, από τα εθνικά δικαστήρια, έχετε κάθε δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηλαδή. Το λέτε ήδη στην εξώδικη διαμαρτυρία σχεδόν. Σαφέστατα και έτσι θα γίνει, να το ξέρετε. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνουμε δικαστήρια για να μας δώσουν τα δικαστήρια το καράβι. Αυτό είναι μια παρερμηνία των λόγων που είπα από ανθρώπους που δυστυχώς δεν έχουν καν δική τους άποψη για το θέμα. Εγώ είπα ότι μέσα από τη νομική οδό θα ασκήσουμε τη σοβαρότερη πίεση και την πιο δυνατή πίεση προς το Υπουργείο και προς τη ΛΑΝΕ προκειμένου να τηρηθεί η σύμβαση. Αυτό το οποίο λέμε είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που είπε η Περιφέρεια Αττικής πριν λίγες μέρες και μάλιστα σας λέω σήμερα ότι αυτό έγινε ύστερα από πολύ μακρά επικοινωνία που είχαμε με τον κύριο Κατσικάρη πριν αρκετές μέρες και του έστειλα και όλα τα σχετικά στοιχεία για το ζήτημα και το αντιμετώπισε ο κύριος Κατσικάρης αλλά και η Περιφέρεια κατά τρόπο πάρα πολύ σοβαρό και κατά τρόπο σωστό. Τι είπε η Περιφέρεια στο ψήφισμα? Οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται. Αυτός ο λατινικός όρος που ανέφερε μέσα που λέει Pacta sunt servanda είναι λατινική νομική ορολογία και αυτή την αναφέρω, αν παρατηρείτε τα κείμενά μου, την αναφέρω συνέχεια. Αυτό τον όρο τον αναφέρω συνέχεια. Οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται. Από τη στιγμή που υπάρχει ισχύουσα σύμβαση μέχρι το 14 και μέχρι το 16, γιατί θα το πούμε αυτό, σύμφωνα με τον νόμο 4072, η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι το 16. Να το ξέρετε. Πρέπει να τηρηθεί η σύμβαση. Μπορεί ο Υπουργός με βάση το άρθρο 10, αν θυμάμαι καλά, της σύμβασης, να κάνει τροποποιήσεις ή αυξομοιώσεις δρομολογίων. Δεν μπορεί όμως να καταργήσει εντελώς τα δρομολόγια. Μάλιστα. Περιμένουμε τις ενέργειες και των κυθυριακών σωματείων της Αττικής, αν θα προσυπογράψουν αυτούσιο ή με κάποιες αλλαγές το ψήφισμα που ακούσαμε από τον Μητροπολίτη. Και από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό όλοι οι φορείς και η Επιτροπή Εγχώριου Περιουσίας Κυθύρων και Αντικυθύρων που την εκπροσωπείτε, και ο Δήμος Κυθύρων φυσικά, και όλοι οι φορείς και κάτοικοι των Κυθύρων, αλλά και οι Κυθύροι της Διασποράς, εντός και εκτός Ελλάδος, πρέπει να σταθούμε δίπλα σε αυτό το πρόβλημα και να πιέσουμε να λυθεί. Και κάτι άλλο να σας πω, ότι εάν στις 28 Ιανουαρίου το πλοίο δεν ξεκινήσει τα δρομολόγια του, τα οποία έχουν εγκριθεί, να το πούμε αυτό, έχουν εγκριθεί τα δρομολόγια και έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Πού είναι η σοβαρότητα ενός Υπουργείου που τη μία μέρα εγκρίνει δρομολόγια και την άλλη μέρα το πρωί ο Υπουργός ο αρμόδιος από το βήμα της Βουλής λέει καταργώ τη γραμμή. Είναι σοβαρό της μηδέν αυτό, με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Να μην τα ενέκρινε τα δρομολόγια. Και επίσης, γιατί εγκρίθηκαν τα δρομολόγια, και ανακοινώθηκαν και η ΛΑΝΕ δεν μας επέτρεπε για όσο διάστημα ήταν εγκεκριμένα και είναι εγκεκριμένα να κάνουμε κρατήσεις. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω 5 γκρουπ τα οποία θέλουν από την Ολλανδία να έρθουν μέσω Χιθίου τον Αύγουστο στα Κύθυρα. Γιατί να μην μπορώ να κάνω κρατήσεις τη στιγμή που υπάρχουν εγκεκριμένα δρομολόγια? Όλα αυτά είναι ύποπτα. Εγώ λοιπόν σας το λέω ότι εάν στις 28 Ιανουαρίου το πλοίο δεν ξεκινήσει δρομολόγια, αμέσως θα κατατεθούν ασφαλιστικά μέτρα, τουλάχιστον από την πλευρά των αντικυθυρίων, με τους οποίους μιλάω καθημερινά και είναι όλοι ομοθυμαδών υπέρ της νομικής οδού, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Και εκτός από ασφαλιστικά μέτρα, ερευνούμε ήδη και το στάδιο το ποινικό αλλά και το αστικό των αγωγών, διότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταπατούνται και καταστρατηγούνται σε αυτή την περίπτωση. Είναι σε μια νόμιμη ακινησία το πλοίο, σε παράταση μάλλον, νόμιμης ακινησίας. Από τη στιγμή που η ακινησία αυτή λήξει,
υποχρεούται η ΛΑΝΕ να επανέλθει στα δρομολόγια της και θα το κάνει είτε από μόνη της είτε πιεζόμενη νομικά. Μάλιστα, έτσι θα σα πει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου εύχομαι να είστε καλά. Με καλύτερες συνθήκες για την ακτοπλογία μας. Αμήν. Κοντά μας έχουμε τον μοναδικό παρόντα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυθήρων, τον κύριο Βίρονα Πρωτοψάλτη. Κύριε Πρωτοψάλτη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Και να ευχαριστήσουμε καταρχήν την φιλοξενία σε αυτό το χώρο από τα Κυθηριακά Σωματεία και να ευχαριστήσουμε και τον Μητροπολίτη που οργάνωσε αυτή την ημέρα την Κοπή Πίτας και την ψήφιση του ψηφίσματος, την επικύρωση του ψηφίσματος μάλλον, που ψηφίσαμε και στα Κύθηρα και δεν έχουμε επιδώσει ακόμα. Την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε στα Κύθηρα. Ήταν μια πολύ όντως όμορφη εκδήλωση σε χαλαρά πλαίσια. Ωστόσο, η κουβέντα που αναμέναμε ο περισσότερος κόσμος και είχαν πληροφορηθεί ότι θα γίνει σχετικά με την τύχη του πλοίου και της περιφερειακής γραμμής, δεν έγινε. Ναι, όντως δεν έγινε. Πιστεύω ότι, μάλιστα πληροφορήθηκα και από τον Μητροπολίτη σήμερα, ότι και το ψήφισμα των Κυθήρων δεν έχει επιδοθεί ακόμα στο Υπουργείο. Και με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε άλλη εκπροσώπηση εκτός από εμένα που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Ούτε καν από την Αντιπολίτευση δεν υπήρχε εκπροσώπηση σήμερα εδώ. Ανησυχώ πάρα πολύ για το μέλλον αυτής της γραμμής πλέον. Δηλαδή θα μπορούσε τουλάχιστον να υπήρχε ένας αντιδήμαρχος, αν δεν μπορούσε ο δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλο σήμερα εδώ να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, αυτή την κίνηση των κυθυραϊκών και αντικυθύριων σωματείων. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση ή ολιγορία σε αυτό το ζήτημα ως προς την αντίδραση που πρέπει να έχουμε και οι κάτοικοι αλλά και τα σωματεία και οι φορείς? Σαφώς, σαφέστατα. Θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, να έχει επιδοθεί ήδη το ψήφισμα και δεν βλέπω άλλο λόγο από το να μην θέλουν κάποιοι να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ενώ βλέπουμε ότι ήδη έχει ζητήσει μια παράταση αυτή τη στιγμή η ιδιοκτήτρια εταιρεία μέχρι τις 28 του μήνα. Ήδη από αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή λένε ότι η γραμμή πηγαίνει προς κατάργηση και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε απλοί θεατές σε ένα έγκλημα που επιτελείται αυτή τη στιγμή απέναντι στα νησιά μας. Μάλιστα. Σε ένα ενδεχόμενο να έρθει η κουβέντα σχετικά με την αντίδραση μέσω της δικαστική οδού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς προσωπικά και η παράταξή σας, τι θα ψηφίσετε και ποια θα είναι η θέση σας? Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είπαμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτές τις γραμμές με κάθε δυνατό νόμιμο τρόπο. Θα πρέπει. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε και από το Υπουργείο και από την γενικότερη πολιτική αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, θα πρέπει μόνο να κινηθούμε νομικά. Δεν έχουμε άλλη διέξοδο. Είναι η μοναδική μας ελπίδα. Και όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, νομίζω, η μόνη ελπίδα που μας έχει απομείνει. Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι φτάσαμε στο έσχατο σημείο ήδη και δεν συμμερίζεστε στις δηλώσεις του Αντιδημάρχου ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο πολιτικής διαπραγμάτευσης? Νομίζω ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να συζητάμε το θέμα. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και έχουν δρομολογηθεί κιόλας. Νομίζω ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Έπρεπε ήδη να είχαμε προχωρήσει. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Είναι τόσο μεγάλος και μυστικός ο πόλεμος που δεχόμαστε, που έπρεπε να έχουμε κινηθεί πολύ πιο. Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι από την αυγή της εβδομάδας της ερχόμενης, από αύριο δηλαδή από Δευτέρα, θα διαβάσουν τα σωματεία το ψήφισμα, θα το συνυπογράψουν και με όλους τους φορείς και με τον Δήμο, φαντάζομαι, Κυθήρων, θα προχωρήσετε στις κινητοποιήσεις. Βεβαίως, και είπαμε ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή το ότι δεν υπήρχε σήμερα εκπροσώπηση του Δήμου Πλήνεμού σε αυτή την εκδήλωση είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτής της κίνησης που κάνουμε. Θέλουμε να παρουσιάζουμε ότι είμαστε όλοι ενωμένοι, κυθήριοι, αντικυθήριοι, απέναντι στο κοινό πρόβλημα που έχει προκύψει. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία. Είναι και μια χρονιά επιλογών η φετινή, για όλο τον κόσμο, πάνω απ' όλα όμως με υγεία.
και του χρόνου να μας βρει και πάλι υγιής όλο τον κόσμο, να έχουμε την πίτα εδώ στην Παναγία μας, με ποιότητα στον Άλυμο, χωρίς όμως αυτά τα προβλήματα στην συγκοινωνιακή μας γραμμή. Ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, και να είμαστε εδώ, όπως είπες, να γιορτάζουμε του χρόνου την ευημερία και την ανάπτυξη των νησιών μας. Κύριε Πρωτοψάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.